Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Πατρινού. Ελπίζω, κύριε Αλβάνη, ότι είχατε δυνατότητα όση ώρα ήσασταν στο στούντιο να δείτε και τους προηγούμενους που μίλησαν για το θέατρο, γιατί πραγματικά ακούσαμε πάρα πολλά και ωραία πράγματα. Έβλεπα το φίλο μου τον Σταύρο Τζακίρη, που είναι διευθυντής στο Διπερθέ Πάτρας. Και εσείς κάνετε την... πάρα πολύ. Ναι, ακριβώς. Και εσείς κάνετε τη δικιά σας σπουδαία δουλειά στην Καλαμάτα και είναι πολύ ωραίο το ότι βλέπουμε ότι σε πάρα πολλές πόλεις γίνονται πράγματα. Ενώ ότι σε πόλεις περιφέρειας και ότι το θέατρο δεν σταματά μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και πρέπει να γίνονται στην περιφέρεια πράγματα. Το χρειάζεται ο τόπος. Ωραία μου κυρία, λοιπόν, μια παράσταση που για σας νομίζω κύριε Αλβάνη είναι και σημαδιακή. Ήδη από τότε που συμμετείχατε στον θίασο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αλλά δεν είχατε παίξει τότε στην παράσταση. Και έρχεστε τώρα να την σκηνοθετήσετε. Ευτύχησα όμως να παίξω στην ωραία μου κυρία στο θέατρο Πάνθεων με τη σκηνοθεσία του Αλέξανδρου του Ρίγα, ναι, το πριν 17. Από δύο χρόνια με τη Δήμητρα τη Ματσούκα και τον Κώστα τον Κόκλα. Και βέβαια τώρα τη σκηνοθετώ, ναι, και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή, βέβαια θα έλεγα. Αρχίζουμε την Παρασκευή 29 του Μάρτη στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Τι σημαίνει λοιπόν για σας αυτή η παράσταση και το γεγονός ότι βρίσκεστε στην Καλαμάτα πλέον για να την παρουσιάσετε στο κοινό εκεί της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας? Σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Με συνδέει καταρχήν, όπως είπατε, με μια παράσταση που δεν έπαιξα με την Αλίκ, διότι ήμουν στο θείασό της τότε, αλλά δεν υπήρχε ο κατάλληλος ρόλος να παίξω. Και έτσι εντός εισαγωγικών έμεινα απ' έξω. Αλλά ευτύχησα, όπως σας είπα πριν από δύο χρόνια, ο Αλέξανδρος Ορίγας, το ρόλο το οποίο είχε κάνει τότε η Τασόη Καβαδία, γιατί ήταν κουβερνάντα, δεν ήταν μπάτλερ, να τον κάνει μπάτλερ, οπότε ευτύχησα να παίξω στην παράσταση αυτή, οπότε τώρα τη σκηνοθετώ και είμαι πολύ ευτυχισμένος για αυτό το θέμα. Βέβαια νομίζω, και δεν θα το μαρτυρήσουμε μέχρι το τέλος, αλλά νομίζω ότι εσείς δίνετε και ένα άλλο τέλος. Δηλαδή, όντως βάζετε και το δικό σας στίγμα, λίγο πιο αισιόδοξο. Ο Μπέρναρντ Σο αφήνει τον κάθε σκηνοθέτη να κάνει το δικό του τέλος. Στην ουσία, ο συγγραφέας είχε αφήσει λίγο την Ελίζα Ντούλιτλ να μην είναι με τον William Higgins στο τέλος, αλλά αφήνει το περιθώριο όμως να κάνει ο καθένας το τέλος που του ταιριάζει σαν σκηνοθέτης. Όπως το βλέπουμε τη ματιά του κάθε του σκηνοθέτη. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Λοιπόν, τελικά είναι πιο εύκολο να παίζει κανείς σε μια παράσταση ή να τη σκηνοθετεί? Ή και τα δύο αυτά πράγματα δεν συνδέονται με κάποιο τρόπο, είναι ξεχωριστά από μόνα τους? Ήμουν 37 χρόνια ηθοποιός. Δεν σκηνοθετούσα. Εδώ τώρα όμως και δύο χρόνια σκηνοθετώ εδώ στην Καλαμάτα και πιστεύω ότι όλη αυτή η εμπειρία που είχα σαν ηθοποιός και κατά καιρούς βλέποντας πράγματα τα οποία ήθελα να κάνω εγώ σαν ρόλος, τα βγάζω τώρα σαν σκηνοθέτης. Οπότε είναι πολύ διαφορετικό και είναι πολύ πιο δύσκολο, βέβαια. Γιατί υπάρχει η επίβλεψη όχι μόνο του εαυτού επάνω στη σκηνή, του εαυτού του καθένα εννοώ δηλαδή, είναι αλλά η συλλογική προσπάθεια και είναι και η ματιά που πρέπει να βλέπει ο σκηνοθέτης το συγγραφέα. Δηλαδή πρέπει να τον αναλύει πάρα πολύ και να μπαίνει πολύ στα ενδόμηχα του συγγραφέα. Πρόκειται βέβαια και για ένα ερασιτεχνικό θέατρο και θα ήθελα λίγο να μείνουμε και σε αυτό, στην προσπάθεια των ερασιτεχνών ηθοποιών, γιατί δίνεται έμφαση κι εσείς σε αυτό και είχατε πει και σε πρόσφατες συνεντεύξεις σας ότι αξίζει πολλά το ερασιτεχνικό θέατρο. Σωστά. Είναι από τα παλαιότερα ερασιτεχνικά θέατρα, θα έλεγα, της Ελλάδας, γιατί ιδρύθηκε το 1977, που είχα την τύχη να συμμετέχω και εγώ τότε, το 1981, σε ένα έργο που είχε κάνει τότε και είχα μετρήσει και τις δυνάμεις μου για να γίνω ηθοποιός σε μία παραγωγή τότε του ερασιτεχνικού θεάτρου. Ήταν η φίλη του Μουρσελά σε σκηνοθεσία Λικούρου Καλέργη. Οπότε είναι διπλή η συγκίνησή μου που βρίσκομαι πάλι τώρα εδώ σαν σκηνοθέτης και βοηθάω τα παιδιά, τα ερασιτεχνικά αυτά τα παιδιά που το πρωί, ας πούμε, βιοπορίζονται σε πολύ σκληρές δουλειές, θα έλεγα, πολλές φορές και το βράδυ έρχονται να μάθουν θέατρο και αυτό νομίζω το θεωρώ λειτουργήμα. Ξεκινάτε λοιπόν 29 Μαρτίου. 29 Μαρτίου.
στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, πραγματικά, και να καλέσουμε τον κόσμο και να έρθει να σας παρακολουθήσει. Βεβαίως. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, μέχρι τις 14 Απριλίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.